Χατιμούτσικο, μεγάλο σιχάρι. Λοιπόν, από το πρωί πραγματικά συμμαζεύω, συγυρίζω, ξεσκονίζω, κάνω τα πάντα για να φάνω το σπίτι κούκλα, γιατί σου έχω υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό home tour. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα ήρθε η μέρα. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα πραγματάκια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί 100%, αλλά δεν ξέρω και αν θα ολοκληρωθούν ποτέ, γιατί το σπίτι είναι με νίκη, οπότε το έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όσο μπορούσαμε. Ο Στέφανος εννοείται πως σε όλα έχει πει τη γνώμη του, τα έχουμε διαλέξει μαζί. Με βοηθάει πάρα πολύ, ταιριάζουν πάρα πολύ και τα γούστα μας, γιατί έχει super minimal αισθητική όπως και δική μου. Έχουμε βάλει και το στυλ του Δημήτρη λίγο μέσα για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ το σπίτι αυτό έχει κακά υλικά, φτηνή κατασκευή δηλαδή, είναι. Σκέψου τα χωρίσματα μεταξύ των δωματίων, είναι με γυψοσανίδες κλπ. Το πάτωμα είναι πλαστικό, ενώ φαίνεται ξύλινο. Αυτά που έχουμε διαλέξει και έχουμε βάλει μέσα, το έχουν κάνει πάρα πολύ. Σου έλεγα, μας έκοψε το story. Εγώ, τι μιλανιές είναι αυτές που έχω, Χριστέ μου. Λοιπόν, και τι σου έλεγα, ότι ναι, ενώ το σπίτι δεν είναι ό,τι καλύτερο κατασκευαστικά, το έχουμε πάρει άδειο, έχουμε γεμίσει τα πάντα, έχουμε πάρει έπιπλα, έχουμε βάλει συστήματα κρέμασης, έχουμε βάλει φωτιστικά, έχουμε βάλει τρομερές εταιρείες, τρομερά πράγματα. Είναι εταιρείες βασικά που έχω χρησιμοποιήσει και στο σπίτι μου, Θεσσαλονίκη περισσότερες. Οπότε είναι αυτές που εμπιστεύομαι. Θα προσπαθήσω να σας βάλω tag όσα πραγματάκια μπορώ και διακοσμητικά και τα πάντα από που τα πήραμε, μήπως και σας βοηθήσω και θα σας δώσω ιδέες. Και όσοι δηλαδή φτιάχνετε το σπίτι σας ή θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή, να ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Αυτά. Ξεκινώ το home tour. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει, έτσι. Είπα στο Στέφανο ότι θα κάνουμε home tour και αγχώθηκε. Ήρθε να με βοηθήσει να ανάψουμε κεράκια, να βάλουμε λουλουδάκια, να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές γενικά. Σήμερα Αντοντέσμι. Αντοντέσμι, και χτυπάει το κουντούνι. Και ξεκινάμε. Μπαίνοντας στο σπίτι, έχει ένα τέλειο καθρέφτη πάρα πολύ Instagramable. Και αυτό είναι εδώ είναι το σαλόνι. Πάρα πολύ φωτεινό, πολλά παράθυρα, αρωματικά κορόντι φιόρι. Έχω πάρει έπιπλα από Τσακυρίδης. Είναι όλα ειδική κατασκευή, ειδική παραγγελία. Έχω διαλέξει εγώ υφάσματα. Θα σου δείξω και τα φωτιστικά. Ό,τι βλέπεις γενικά σε έπιπλο είναι Τσακυρίδης. Είναι μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες και του Στέφανου εννοείται. Τραπεζαρία, σοκ τραπεζαρία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αληθινά φυτά στον εσωτερικό χώρο. Θα σου δείξω και τα φωτιστικά, ξαναλέω. Εδώ πέρα κουζίνα. Μ' αρέσει η κατασκευή που έχει το σπίτι. Αλλά ο πάγκος είναι ό,τι χειρότερο. Χάει υλικό και λερώνει full. Πρώτο μπανάκι, αυτό είναι βυσεδάκι τύπου για guest, για καλεσμένους. Αυτό είναι το laundry που έχουμε ειδική κατασκευή και έχουμε βάλει και όλα τα μικρά πραγματάκια του baby που ενοχλούσαν το μάτι του Στέφανου. Αυτό είναι το δικό μου λεγόμενο story room. Έχω το καθρέφτη μου, έχω τα παπούτσια μου, έχω μερικά έτσι ακόμα μπαρμπαδάκια και τέλειο φωτισμό εννοείται. Προχωράμε στο hall, αυτή πίνει και στην από shake και πάμε στο μπανάκι του Δημήτρη. Του έχω δώσει δικό του μπάνιο για να το γεμίζει με τρίχες και να με μενοχλεί. Να το. Και αυτό εδώ είναι το δωμάτιο του Δημήτρη, στο οποίο έχει το διαδρομό του, έχει ό,τι άλλη μπορεί να φανταστεί και ρούχα.